Θόκου έχει πλέον συμπληρωθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθερείται για πρώτη φορά για το γεγονός ότι τρεις εκ των στενότερων του συνεργατών όχι απλά τρέχουν στην κούρσα, αλλά τη χάνουν στήριξη των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δηλώνει σε συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι έμεσα δικαιωμένος τα όσα Ακέλ και Δίκο του προσάπτουν. Η μεν για την κατάρρευση του Κυπριακού, η δε για τη διαφθορά. Το γεγονός ότι τρεις των κυριωτέρων, ο ένας είναι ο πρόεδρος της παράταξης μου και οι δύο άλλοι για 9 ολόκληρα χρόνια. Εκ των στενοτέρων συνεργατών μου στην διαχείριση του Κυπριακού, διότι και ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι το μέρος διαχείρισης του Κυπριακού, αλλά και όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση και ιδιαίτερα τα θέματα που εκατηγορούσα, αυτό από μόνο του απαντά το πόσο άδικα καθ' υπερβολή εκατηγορεί το κυβέρνηση. Και ιδιαίτερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να εμπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία. Θα απαντήσει ωστόσο εάν οι όποιοι υποψήφοι θα ασκούν τέτοια κριτική που θα τον υποχρεώσουν να παρέμβει. Διαμηνύει η ιδέα πως θα ήταν ανέντιμο για τον ίδιο να ακολουθήσει γραμμή άλλην από αυτήν του κόμματός του. Και όχι γιατί είναι απλά απόφαση του κόμματος, αλλά και γιατί θεωρώ ότι ο Αβέροφ Νεοφύτου έχει τις ικανότητες, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί σε κρίσιμες ώρες. Εάν επέτυχε η κυβέρνηση που δεν είχε ποτέ την πλειοψηφία στη Βουλή, ήταν ακριβώς οι πρωτοβουλίες που αναλάμβανε ο Αβέροφ Νεοφύτου, η στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού με έναν ηγέτη που εκατόρθωνε να συνεννοάται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να επιτύχουμε τα όσα μέχρι σήμερα έχουμε επιτύχει. Το ανεξάρτητο της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη ήταν και σήμερα αντικείμενο αντιπαράθεσης Ακέλ Δησί. Ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι ήπια έκφραση για να περιγράψουμε τελικά αυτά που ζούμε. Στο Ακέλ επικυρώνουν την υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη. Μια υποψηφιότητα που δεν έχει ανακοινωθεί. Και όταν αυτό θα γίνει, θα είναι, όπως μας λέει ο ίδιος, ανεξάρτητη. Ο στόχος μου, είπε ο άνθρωπος, και μεταφέρω με άλλα λόγια περίπου αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, είναι να υπηρετήσω αυτόν τον λαό, διεκδικώντας τη ψήφο του κυπριακού λαού για τις προεδρικές εκλογές, έχοντας όμως την προοπτική ενός νικηφόρου αποτελέσματος. Ναι. Και ένα νικηφόρο αποτέλεσμα μπορεί να έρθει όταν έχει σοβαρή κομματική στήριξη. Ειδικά για το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ίδια συνέντευξη ανακοίνωσε πως θα προβεί σε καταγγελία προς τα Ηνωμένα Έθνη τόσο για το οικονομικό πρωτόκολλο Άγκυρας Ψευδοκράτους, που αποδεικνύει, όπως είπε, τον απόλυτο έλεγχο των Κυπρίων από την Τουρκία, όσο και για την αλλαγή του καθεστώτος του παράνομου αεροδρομίου Ριστίμπου, το οποίο θεωρείται πλέον ως τουρκικό, αφού οι πτήσεις από Τουρκία θα θεωρούνται ως πτήσεις εσωτερικού. Θα μείνουμε στο θέμα των διεργασιών εν ώψη προεδρικών εκλογών.